Φωτιά σε καμινάδα διαμερίσματος στην οδό Κοραή 64 ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στη Ξάνθη. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην καμινάδα οικοδομής κοντά στη συμβολή με την οδό Μαραθώνος και κάτω από το στρατόπεδο Στεφανίδη γύρω στις 9.30 και λίγη ώρα αργότερα έγινε αντιληπτή και ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Η άμεση επέμβαση με αρκετά οχήματα και άντρες απέτρεψε την επέκτασή της και κατασβέστηκε πριν δημιουργήσει μεγαλύτερους κινδύνους. Η φωτιά πάντως, εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν σε καμινάδα πολυκατοικίες δίπλα σε άλλες, ανησύχησε τους άντρες της πυροσβεστικής, που παρέμειναν στο σημείο με ένα όχημα για αρκετή ώρα μετά την κατάσβεση, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο επέκτασης. Οι συνήθειες στη θέρμανση των κατοίκων έχουν αλλάξει σε σχέση με το ότι ήταν 5 χρόνια πριν. Εδώ και 2-3 χρόνια έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε νέες πρακτικές, παλαιές οι οποίες επανέρχονται και οι οποίες έχουν να κάνουν με καύση κυρίως ξύλων από ξυλόσομπες και τζάκια. Αυτό έχει κάποια αποτελέσματα όσον αφορά την πυροσβεστική αλλά και για τη ζωή των πολιτών. Όταν χρησιμοποιούμε το τζάκι ή την ξυλόσομπα και με την ξυλία μας, η οποία ξυλία απελευθερώνει αέρια τα οποία έχουν σωματίδια παράγωγα της καύσης. Αυτά τα σωματίδια σωρεύονται ως εθάλη επάνω στις καμινάδες, στην καμινάδα του τζακιού ή στο μπουρί της σόμπας και κάνουν ένα στρώμα το οποίο δύναται κάποια στιγμή να αναφλεγεί. Είτε επειδή το αφήσαμε και έγινε πολύ μεγάλο το στρώμα και με κάποια ανάφλεξη κάει και όλο ακαριέα, προκάλεσε υπερθέρμανση με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει ή επειδή τυχαία λόγω ισχυρών ανωδικών, επειδή φύσαγε αέρας εκείνη την ημέρα, επιβαρύνθηκε η κατάσταση και αναφλέγει η καμινάδα. Όσον αφορά τις καμινάδες, των τζακιών ειδικά, πολλοί έχουν συνήθεια να το χρησιμοποιούν για μαγείρεμα. Για παράδειγμα, ψήνουμε κάτι στο τζάκι. Κατανοητό είναι, είναι και γι' αυτό. Ο άλλος θέλει να απολαύσει την εγκατάσταση που έχει κάνει, να ζεσταθεί, να μαγειρέψει κάτι εκεί πέρα. Αλλά θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι σε περίπτωση τέτοιας δραστηριότητας η συχνότητα που πρέπει να καθαρίζεται η καμινάδα είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν θα έπρεπε μια καμινάδα με καίγοντας απλώς τα ξύλα μας να την καθαρίσουμε ανά, λέω εγώ, 4-5 τόνους ξυλίας, εάν έχουμε συνήθεια να μαγειρεύουμε τακτικά, θα πρέπει να την καθαρίσουμε πιο συχνά. Διότι μαζί με την εθάλη έρχονται τα λύπη, συσσωρεύονται και η ανάφλεξη θα έρθει πιο εύκολα. Φωτιές σαν και αυτοί πάντως υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνες και να προκαλέσουν ακόμα και μεγάλες πυρκαγιές. Έχουμε φωτιά εντός της καμινάδας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε υπερθέρμανση της εγκατάστασης. Εάν η εγκατάσταση της καμινάδας ή το μπουρί περνάει κοντά από αντικείμενα τα οποία μπορούν να επηρεαστούν από την υπερθέρμανση αυτή, ενδέχεται να έχουμε κίνδυνο ακόμα και για πυρκαγιά σε κάποιο σπίτι. Για παράδειγμα, υπερθερμαίνεται το μπουρί, περνάει κάποια κουρτίνα ή ακουμπάει δίπλα ή κάποιο ραμποτέ ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να υπερθερμανθεί και το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μια σειρά πυρκαγιών από τέτοιες αιτίες σε κατοικίες. Επίσης, όσον αφορά τις καμινάδες των πολυκατοικιών, συμβαίνει πολλές φορές η μία καμινάδα να επικοινωνεί με βοηθητικούς χώρους ή με άλλους χώρους άλλων διαμερισμάτων. Υπερθερμαίνεται, βγάζει πολλούς καπνούς, οι καπνοί αυτοί επηρεάζουν τις άλλες κατοικίες, προκαλούν ρήπανση ή προκαλούν φθορές λόγω υπερθέρμανσης σε διάφορα καλώδια ή άλλα αντικείμενα, σπάνε κάποιες γυψοσανίδες επένδυσης με αποτέλεσμα να έχουμε και διαξηφισμούς μεταξύ των ενίκων και γιατί δεν το καθάρισες ή δεν το καθάρισες τον προβλεπόμενο χρόνο. Ένα περιστατικό το οποίο δεν ήταν το μοναδικό για τον φετινό χειμώνα, αφού ειδικά κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο η πυροσβεστική είχε αρκετή δουλειά αναφορικά με τις καμινάδες, αφού δεν περνούσε μέρα να μην υπάρχει μια τέτοια φωτιά, ενώ έρχονταν μέρες όπου η πυροσβεστική έπρεπε να αντιμετωπίσει 4 και 5 τέτοια περιστατικά.